Γεια σας. Θέλω να μου ξεκινάς εσύ. Πιστεύω ότι έτσι από το πάρα πολύ πάθος σου να κάνεις μια ιστορία μυστηρίου, ξέχασες να το αποτυπώσεις, μάλλον δεν έδωσες την πρέπουσα σημασία στο να το αποτυπώσεις στα ρούχα σου. Είναι μια ωραία εντυπωσιακή σου εμφάνιση για να πας σε ένα event, σε ένα κάλεσμα, ξέρεις. Okay. Αυτό. Δύο. Okay. Ευχαριστώ. Γιώργο μου. Πρόσεξε, εγώ είμαι αυτός ο οποίος βαθμολόγησε την Έλλη με 5 που έσπασε τη μαυρίλα και ήρθε με μία άλλη πρόταση. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μου βγάζει σε μένα κάτι το οποίο μπορεί να πατήσει πάνω στη σημερινή δοκιμασία. Δηλαδή, πρόσεξε, ενώ είσαι κούκλα, είσαι εκθαμβωτική και τολμώ να πω ότι είναι και ίσως από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη εμφάνισή σου μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι είσαι οριακά εντός θέματος. Για πάμε τώρα στην ειδικό. όχι δε. Καταπληκτικό φόρεμα, ε. Ευχαριστώ πολύ. Το μαλλί σου είναι άσχετο, δηλαδή το μειώνεις πάρα πολύ την εικόνα, με ένα πιο ωραίο κραγιό να πορτοκαλίζει, με βλεφαρίδες και σχεδόν eyeliner, με κάποια ωραία cuffs και όχι κάτι έτσι πραγματάκια εδώ που φοράς που λίγο χρυσίζουνε. Δες το λίγο αλλιώς και θα βρεθούμε κάποια στιγμή. Καταλαβαίνω. Εντάξει, ναι. Πολύ ωραίο φόρεμα. Ευχαριστώ και πολύ. Γεια σου γιαγιά, πολύ ωραία γούνα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε Σοφία μου, μπορείς να επιστρέψεις. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ευχαριστώ.